Πανουρίου, που την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας. Ευχόμεθα πάντα να εγκαινιάζουμε και να δίνουμε προσκρίσεις στο λαό μας και στην ενορία του Αγίου Γεωργίου, χώρους οι οποίοι είναι και αναψυχής, και διασκέδασης και σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες στιγμές ο κόσμος, στους ελεύθερους χώρους που δεν είναι να πληρώνει, να δίνουν, να συνέβαια αυτό σκέπεται, να ευχαριστιέται και οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες και τα παιδάκια μας και όλοι να έχουν και τους χώρους ώστε να αλλάζει λίγο διάθεση, να ανοίγει η καρδιά και να περνάνε ωραίες στιγμές και ώρες. Πάντα εύχομαι τέτοια ωραία για να γεννιάζεται. Συγχαρητήρια και ακόμα καλύτερα. Σας καλωσορίζουμε όλους στα εγγένεια της πλατείας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου για των Εθισών Πολλαπλών Κρίσεων στην ιστορική συνοικία των Αγιανιωτήτων. Θέλω να πιστεύω ότι η ιδέα του Δημάρχου Κορυφαίων Αλέξανδρου Παναμαντικού για τη δημιουργία αυτής της πλατείας ήταν κάτι που οι κάτοικοι την είχαν ανάγκη και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μην ξεχάσουμε επίσης πόση χαρά προσφέρει η παιδική χαρά στα μικρά παιδάκια. Επομένως, θεωρώ ότι είναι ένα έργο πολύ σημαντικό που αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους κατοίκους που διαμένουν εδώ, αλλά και τις ευρύτερες περιοχές. Την απόψηνή εκδήλωση. Παρά το γεγονός ότι οι εποχές δεν προσφέρονται για τη θυράμβους, σε αντίθεση με αυτή την άποψη, απόψε όντως είναι μια βραδιά για μια ανοιχτή εκδήλωση από όλους μας σε μια ιδιαίτερη βραδιά. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που η Δημοτική Αρχή αποδίδει στην κοινή χρήση, ελεύθερη και ακόλυτη. Ευχαριστούμε θερμά τους συντελεστές, τον κύριο Δήμαρχο, τους πρωταγωνιστές αυτής της σημαντικής προσπάθειας και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε και επόμενα έργα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πολύ. Βέβαια, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, εδώ σε αυτή την πλατεία της γειτονιάς. Για όσους δεν γνωρίζουν εδώ την ιστορία της, οφείλουμε σήμερα να θυμίσουμε κάποια πράγματα. Εδώ μάθαμε τα πρώτα μας παιχνίδια, το πρώτο ποδόσφαιρο, σε μια αλάνα που θα πρέπει να αναφερθεί. Παρόλο ήταν ιδιοκτησία, Μπέκου ιδιοκτησία, κάποιοι συγγενείς πιθανόν είναι εδώ στο χώρο, αυτή ποτέ δεν περιφράχτηκε, αλλά ήταν στη χρήση των κατοίκων. Και όταν ξεκίνησαν τα έργα, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε αποπληρώσει την πλατεία, αλλά μας άφησαν και θα ήθελα δημόσια να τους πω ένα ευχαριστώ για ό,τι έκαναν για όλους εμάς, τους μικρούς κάποτε, μεγαλύτερους τώρα, τα παιδιά μας, τα εγγόνια κάποιον. Αυτός ο χώρος πάντα ήταν σε κοινή χρήση. Τώρα είναι η ιδιοκτησία του Δήμου, αγοράστηκε από το Δήμο και έγινε μια πολύ όμορφη πλατεία. Δεν θα πω πολλά. Οφείλω επιγραμματικά να πω ότι εδώ αυτό το έργο ήταν αρκετά δύσκολο γιατί υπήρχαν έργα αντιστήριξης. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, βέβαια οι πιο πολλοί το γνωρίζετε. Υπάρχουν δύο αίθουσες. Η μία αίθουσα, οι δύο αίθουσες η καθεμία είναι πάνω από 300 τετραγωνικά.
Μία είναι μια αίθουσα πανέμορφη, χωρούσε λίγο κάποιοι, αν θέλετε να κατέβετε να δείτε το χώρο. Και πιο κάτω υπάρχει μια άλλη αίθουσα που πριν λίγο καιρό γινόταν κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Τώρα στα πλαίσια μιας πολιτικής του Δήμου να εξοικονομήσουμε χρήματα, μεταφέρθησαν αρκετά χρήσιμα πράγματα, έγινε αποθηκευτικός χώρος και ταυτόχρονα έγινε και χώρος ενός μεγάλου μέρους των αρχείων της πολεοδομίας του Δήμου μας. Γιατί πάντα πρέπει να έχουμε στο νου ότι είναι υποχρέωσή μας να πάμε σε όσο το δυνατόν μικρότερο λειτουργικό κόστος στο Δήμο, για να μπορούν να περισσεύουν χρήματα για να γίνονται έργα όπως είναι το συγκεκριμένο. Επιγραμματικά θα πω ότι αυτό το έργο ξεκίνησε περί τα τέλη του 2009 με χρηματοδότηση πάντα από το Δήμο, χωρίς καμία χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Ο αρχικός προϋπολογισμός των αρχικών έργων που είχαν σχεδιαστεί γιατί έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ήταν 650.000 ευρώ και κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών έγιναν έργα συμπληρωματικά πάνω από 120.000 ευρώ για να ολοκληρωθεί και το αναψυκτήριο όπως έπρεπε να γίνει και οι αίθουσες από κάτω, αλλά και να γίνουν και συμπληρωματικά έργα αντιστήριξης της συγκεκριμένης πλατείας. Σήμερα κάνουμε αυτήν την τελετή, θα έλεγα, τη σερνή των εγγενείων, όχι για άλλους λόγους, γιατί εκλογές δεν έχουμε κοντά, αλλά για να τονίσουμε τη σημασία το να γίνονται έργα και στο κέντρο και στην περιφέρεια του Δήμου. Χθες είχαμε εγγένεια ένας αντίστοιχου κοινόχρηστου χώρου, ενός αναψυκτηρίου, ενός ανοιχτού θεάτρου. Εκεί βέβαια μια ιδιομορφία, υπήρξε η συγχρηματοδότηση και από κάποιους ιδιώτες αυτών των έργων, αλλά ο Δήμος έβαλε τα πιο πολλά χρήματα. Είχαμε ένα έργο λοιπόν στην περιφέρεια, σε ένα χωριό του Δήμου, στην άκρη του Δήμου, στον Άγιο Βασίλειο. Σήμερα έχουμε εδώ, στο κέντρο απόκεντρο αυτού του Δήμου, εδώ στην πλατεία στα Γιαννιώτικα. Ο στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στο κέντρο και στην περιφέρεια. Ο στόχος μας είναι να έχουμε κοινόχρηστους χώρους που να παίζουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να τους χαιρόμαστε και εμείς, γιατί το δικαιούμαστε όλοι, είσαστε άνθρωποι, ιδιαίτερα σε αυτή τη γειτονιά που έχετε δουλέψει πάρα πολύ, έχετε εργαστεί πολύ για να σταθείτε στα πόδια σας, γιατί εδώ η γειτονιά μας, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν πάντα μια φτωχή γειτονιά κάποτε, αλλά είχε προχωμένους ανθρώπους, κατάφεραν όλοι να προχωρήσουν και οι ίδιοι, αλλά και οι οικογένειές τους. Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα συγκινημένος που επίσημα δίνουμε σήμερα σε κοινή χρήση αυτούς τους χώρους. Εγώ εύχομαι να τους έχουμε πάντα σε καλή κατάσταση, να ανταμώνουμε εδώ σε χαρές, πάντα σε χαρές, να ανταμώνουμε εδώ, να λέμε τα προβλήματά μας όπως παλαιότερα, που είμαστε πολύ πιο δεμένοι, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι και το σημαντικό. Σήμερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ο Δήμος Κορινθίων μέσα από μια καλή διαχείριση των χρημάτων των δικών σας, θεωρούμε ότι είμαστε πανίσχυροι οικονομικά για να ανταποκριθούμε σε κάθε μικρό ή μεγάλο αίτημα που υποβάλλεται στο Δήμο ή από εδώ, από την πόλη της Κορίνθου, είτε από την ακόμα και την πιο ακραία κοινότητα. Ο Γιώργος ήταν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επί 4 ετών, έτσι. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό.